Επιστρέψαμε λοιπόν. Με ένα στόμα, μια φωνή. Μ' αρέσει να την έχουμε ατάκα. Μια φωνή, μπράβο. Με έναν ακόμα σπουδαίο καλεσμένο, αξιόλογο άνθρωπο. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε στην Ευρώπη. Ναι. Θα φύγουμε λίγο από το Δήμο, την περιφέρεια, από το Ηράκλειο και γενικά από την Κρήτη. Αν και αφορά και την Κρήτη. Βέβαια. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Ντουλουμπέκης Θοδωρής. Καλά το είπα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν και δύσκολο το είπατε τέλεια. Ωραία. Ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να μας πείτε για αρχή, πριν ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση. Αρχικά να πω ότι είναι έβυχο το όνομά σας. Ναι, ακριβώς. Ντουλουμπέκης. Σίγουρα κάποιος το θυμάται. Το άλλο πει σωστά. Εγώ το λέω και μέσα στο στόμα μου. Ντουλουμπέκης. Πάντως για όσους δυσκολεύονται, είμαι μόνο στο Δωρή στο Ευρωψηφοδέλτιο. Του σύμφωνα. Οπότε μπορώ να θυμάμαι το μικρό όνομα. Σούπερ, σούπερ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε πολιτικά, πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς. Εγώ γεννήθηκα στο Ρέθινο, στην Κρήτη, εκεί μεγάλωσα. Το 1999 έφυγα πια στην Αθήνα να σπουδάσω πολιτικό μηχανικό. Πίστευα ότι θα γυρίσω πολύ γρήγορα. Τελικά δεν γύρισα τόσο γρήγορα. Έμεινα στην Αθήνα αρκετά χρόνια, μέχρι το 2012, με ένα διάλειμμα για το στρατό και ένα χρόνο στη Γαλλία, όπου δούλεψα εκεί ως μηχανικός. Τέλος πάντων, με τα πολλά, επειδή είναι νομίζω σε όλους τους κριτικούς πάντα έτσι κάπως μέσα τους το αίσθημα της ανάγκης του να επιστρέψουν στον τόπο. Νοσταλγία που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Σκεφτείτε, δεν άκουγα και ιδιαίτερα κριτικά. Στην Αθήνα μπορεί να ακούγα κάθε μέρα. Ναι. Πραγματικά. Και ναι. Όταν επιστρέφεις, εντάξει, βέβαια και τους γάμους όταν επιστρέφεις, οπότε ακούς, θες, δεν θες αρκετά. Τέλος πάντων, το 2012-13 περίπου επέστρεψα πίσω. Λόγω κάποιων έργων που είχα προς τον Άγιο Νικόλα ως μηχανικός, δεν γύρισα στο Ρέθινο, γύρισα στο Ηράκλειο για να είμαι πιο κοντά τότε. Τέλος πάντων, με τα πολλά έμεινα στο Ηράκλειο, οπότε. Σήμερα είμαι μεταξύ Ρεφίμνου, Ηρακλείου, Ευρώπης, γιατί από το 2012 είμαι στην Ελλάδα συντονιστής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, των ακτιβιστών. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Από πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τα κοινά, η όρεξή σας να ασχοληθείτε με τα κοινά? Νομίζω από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Σε κάθε μια ηλικία με κάτι το οποίο τέριαζε περισσότερο στην ηλικία εκείνης της κάθε μιας εποχής. Από τα 15 μελή των σχολείων μέχρι το φοιτητικό συνδικαλισμό. Έκανα ένα διάλειμμα εκεί πέρα προκειμένου να μπορέσω να τελειώσω τη σχολή μου, να αρχίσω μια επαγγελματική σταδιοδρομία και επέστρεψα μετά το 2011, αν θυμάμαι καλά, στην πολιτική μέσω της Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθινο. Το επόμενο βήμα ήταν να αναλάβω τον τομέα του συντονιστή των ακτιβιστών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και στην Κρήτη και μετά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το δίκτυο ταξιδέψαμε αρκετά στο εξωτερικό, κάναμε δεκάδες δράσεις, δράσεις δρόμου, δράσεις ακτιβιστικές, πάντα με σκοπό να είμαστε πολύ κοντά στους καθημερινούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να νιώσουμε τον άνθρωπο πριν παράξουμε πολιτική. Προσπαθούσαμε να πάρουμε όλο αυτό το feedback, όλα αυτά τα δεδομένα μέσα από την διεπαφή με τους καθημερινούς ανθρώπους και να μπορέσουμε να πάμε μετά έτοιμοι, εξοπλισμένοι με τα συναισθήματα του κόσμου στις Βρυξέλλες ή στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης για να παράξουμε πολιτικές προτάσεις που θα βασίζονταν εκεί στους ανθρώπους. Και πάνω στον ακτιβισμό, εγώ θέλω να ρωτήσω, τι είναι ο ακτιβισμός και τι πρεσβεύει ουσιαστικά? Κοιτάξτε, ο πολιτικός ακτιβισμός σίγουρα δεν πας να δεθεί στα καράβια όπως κάνουν οι ακτιβιστές, οι οποίοι δεν κάνουν και πολιτική, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό που λέμε πολιτικοί ακτιβιστές. Πολιτικοί ακτιβιστές είναι αυτοί οι οποίοι συνδέονται με ένα κόμμα, έχουν μία πιστή σε μία ιδεολογία, στις απόψεις τους, προσπαθούν και να οδηγήσουν το κόμμα στις απόψεις αυτές που πρεσβεύουν, αλλά και κυρίως να δουλέψουν πάρα πολύ με την κοινωνία, να μπουν εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, προκειμένου να κάνουν πράξη την πολιτική τους πρόταση. Εμείς είχαμε, ας πούμε, και εγώ προσωπικά, μια μεγάλη ατζέντα γύρω από το φεμινισμό, γύρω από την ισότητα των φύλων, και έπρεπε να πάρουμε την ατζέντα αυτή και να τη μεταφέρουμε ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιοχές της Ελλάδας, εκεί όπου δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε η απόλυτη ελευθερία ή η απόλυτη ισότητα των φύλων. Και να δουλέψουμε μέσα στις περιοχές αυτές για το κομμάτι του φεμινισμού, μια και μιλήσαμε γι' αυτό, αντιστοίχως με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αντιστοίχως δουλέψαμε πάρα πολύ σε κέντρα στέγων με τους άστεγους, δουλέψαμε πάρα πολύ στο προσφυγικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και το κάναμε πάντα και μέσα στις Βρυξέλλες που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά το κάναμε και στα Μόρια και στο Καράταπέ. Προσπαθούσαμε αυτή την επαφή να έχουμε. Όσον αφορά τις Βρυξέλλες αλλά και το Στρασβούργο, καμιά φορά μπερδευόμαστε ή έχουμε απορία ως προς το τι κάνει τελικά ένας ευρωβουλευτής, ένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει τόσα πολλά όσα θα μπορούσε ή όσα θα πίστευε ο κόσμος ότι κάνει με βάση την σημαντικότητα που δείχνουμε στις ευρωεκλογές. Δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει τόσο αυξημένη νομοθετική αρμοδιότητα όσο θα θέλουμε και αυτό είναι ένα πολύ βασικό και χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο της δικής μας ατζέντας, η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να μπορέσει να
άμεσα ο πολίτης, να ψηφίζει τους νομοθέτες του, να ψηφίζει δηλαδή το κοινοβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή από άλλα όργανα της Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι από αυτό απέχουμε πάρα πολύ, αλλά είναι ωραίο να έχεις έναν στόχο και να τον κυνηγάς για την περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και σίγουρα ένα στοιχείο της περισσότερης δημοκρατίας είναι και ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου. Ειδικά η Ευρώπη, η οποία περνάει και κρίση, όπως βλέπουμε, με ακροαριστερά, με ακροδεξιά κόμματα. Τα οποία πρωταγωνιστούν σε πολλές χώρες πλέον της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία, στην Ουγγαρία. Λεπέν, Ούρμπαν, Σαλβίνι. Όντως, όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί, όλες αυτές οι ακροδεξιές εκφάνσεις δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αυξάνονται. Και το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι για μένα ότι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που πλέον νιώθουν Ευρωπαίοι. Γιατί ξέρετε, τα ξέρετε κι εσείς, νέοι άνθρωποι. Ταξιδεύουμε συχνά, μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο, βγαίνεις σε μια άλλη χώρα. Δεν έχεις την αίσθηση ότι μετακινήθηκες. Έχεις μια αίσθηση. Ας πούμε, θα δεις εδώ ό,τι σειρές βλέπεις στην τηλεόραση στην ελληνική, τις ίδιες σειρές βλέπεις και στο εξωτερικό. Οπότε με κάποιο τρόπο διαμορφώνονται κοινές συνειδήσεις πλέον. Όλες αυτές οι γενιές βλέπουν το ίδιο τους το σπίτι να διαλύεται. Βέβαια υπάρχει και ένα οξύμορο ότι ενώ βλέπουν το σπίτι τους να διαλύεται, με ανησυχεί πάρα πολύ ότι δεν πάνε στις κάλπες εύκολα στις ευρωεκλογές. Πάνω σε αυτό, για τους νέους μιλάτε. Ναι, για τους νέους. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έχουν αποξενωθεί τόσο πολύ οι νέοι από την πολιτική? Οι νέοι έχουν αποκομματικοποιηθεί, δεν έχουν αποπολιτικοποιηθεί. Ασχολούνται με την πολιτική, δεν ασχολούνται με τα κόμματα. Και δεν φταίνουν οι νέοι, φταίνουν τα κόμματα. Τα κόμματα ήθελαν πάντα οι νέοι να είναι, αυτό που λέω, πολιτικοί καταναλωτές. Να τους πάρεις, να τους βάλεις μια πρώτη σειρά, να βγάλουν οι κάμερες που θα έρθουν ότι υπάρχει νεολαία στο τέτοιο, ναι, ναι, να χειροκροτήσουν και να φύγουν. Οι νέοι όμως είναι πολιτική παραγωγή. Δεν είναι καταναλωτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν χώρο, χρόνο να παράξουν πολιτική. Και γι' αυτό και στο δικό μας δίκτυο παλιά και στην δική μου ατζέντα και στην δική μας ατζέντα γενικά έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη νέα γενιά. Και τις επόμενες μέρες μάλιστα θα βγάλουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν τις βγάζουμε ή δεν τις βγάζω εγώ για τη νέα γενιά. Τις έχει βγάλει η νέα γενιά και μια και κατεβαίνω θα τις πάρω ώστε να τις δυναμώσω για να μπορέσουν να ακουστούν. Οι νέοι θέλουν χώρο. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω λίγο σε ποια ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδα, κόμμα, θα συνταχθούν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προφανώς θα συνταχθούν στην ΓΚΕ, στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, εκεί που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι και ζώντας τις ευρωομάδες αρκετά τα τελευταία χρόνια, με μεγάλη βεβαιότητα σας λέω ότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρξει μια ανασύνταξη των δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα με ξένιζε καθόλου να δω καινούργιες ευρωομάδες να σχηματίζονται. Και έχει παρατηρηθεί αυτό φέτος ειδικά, που τα δύο κόμματα που ουσιαστικά πρωταγωνιστούν την τελευταία 20ετία πλέον έχουν, να το πω, κρίση μέσα στις επάλξεις τους. Ακριβώς. Υπάρχει κρίση και μέσα στα ίδια τα κόμματα και ευρωπαϊκά στην αριστερά και τη δεξιά. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά στον σχηματισμό μιας νέας αριστεράς και μιας νέας δεξιάς, το οποίο θα αποτυπωθεί, αν όχι άμεσα μετά τις εκλογές, σε εύλογο χρονικό διάστημα και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα από καινούργιες ευρωομάδες. Η Νέα Δημοκρατία συχνά κάνει λόγο για συντριπτική της νίκη στις ευρωεκλογές. Ναι. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά τα ποσοστά της? Κοιτάξτε, γύρισα όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω ακριβώς με ποιον τρόπο βγαίνουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ αυτό που βλέπω μέσα στις 40 μέρες αυτές του προεκλογικού αγώνα είναι μια συνεχής τάση αύξησης των δυνάμεων της Προοδευτικής Συμμαχίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ρίσκαρα και μια πρόβλεψη, θα σας έλεγα ότι εγώ βλέπω έστω και μια μικρή, αλλά νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ εύκολα να δω, ή μάλλον δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να δω, τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη διαφορά που εμφανίζουν συχνά πυκνά οι δημοσκοπήσεις, αν και αυτές βλέπω ότι σιγά σιγά μειώνουν την ψαλίδα. Κάθε εβδομάδα αυτό δείξαν. Ναι, συνεχώς μειώνεται η ψαλίδα και στις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη μείωση, αλλά την βλέπουμε και στην κοινωνία. Και έχω την αίσθηση ότι πάμε σε εκλογές που θα είναι εκλογές εκπλήξεων. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να κερδίζει μάχες. Ελύσετε. Το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πάμε λίγο στην Κρήτη. Mm-hmm. Είστε πολιτικός μηχανικός. Τι έχετε να σχολιάσετε για τους δρόμους της Κρήτης, για τις υποδομές, γενικά για όλο αυτό το οδικό δίκτυο? Π.χ. βόρειος οδικός άξονας. Και επειδή κάνω περιοδεία, νομίζω τα είδατε. Έχετε μια γνώμη. Ναι, και είναι και εύκολο να συγκρίνεις. Δυστυχώς, να είμαστε ειλικρινείς, η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Και είναι μάλιστα κρίμα. Είναι κρίμα γιατί έχουμε τους περισσότερους τουρίστες. Έχουμε
ανθρώπους που αναγκαστικά και λόγω της δουλειάς τους κινούνται συνεχώς μεταξύ των νομών της Κρήτης. Δηλαδή δεν είναι κάποιος νομός αποκομμένος. Ίσως στο Ρέθυμνο θα έρθει συχνά, στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πολλές μετακινήσεις, γι' αυτό λέμε και τόσα πολλά θύματα στους δρόμους. Φταίμε και εμείς καμιά φορά. Αλλά τέλος πάντων. Το θέμα βέβαια είναι το εξής, ότι το δυστύχημα είναι ότι ενώ τόσα χρόνια η Κρήτη ήταν πρωταγωνίστρια στις εκλογές των κομμάτων που διακυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς κανένα από αυτά τα κόμματα δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία στο νησί αυτό. Έχουμε ένα πολύ κακό αεροδρόμιο. Mm-hmm. Ανεπαρκές για μένα, για τον φόρτο το τουριστικό. Έχουμε ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο. Το Ρέθυμνο δεν έχει πια καράβι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στις συγκοινωνίες. Ευτυχώς τώρα είδαμε ότι μέσα στα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα, και με την μεγάλη συμβολή του Χρήστου, του Σπίριτζη, του Υπουργού, και φυσικά εδώ της περιφέρειας και όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται, είδαμε να παραδίδεται ο δρόμος για τη Μεσαρά προχθές. Ο ΒΟΑΚ δημοπρατείται. Σιγά σιγά να γίνεται έργο. Το νέο αεροδρόμιο νομίζω ξεκινάει. Ναι. Άρα σιγά σιγά επιτέλους αποκαθίσταται το δίκαιο για τους πολίτες της Κρήτης. Υποδομές για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα και εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς σε περίπτωση που εκλεγείτε, ποια θα ήταν η δική σας προτεραιότητα την επόμενη των εκλογών? Ποιο είναι το όραμά σας, η φιλοσοφία σας? Εγώ σε δύο πράγματα πάνω μεγάλα θα ήθελα να δουλέψω. Πρώτον, στην Αίγυπτο, να μπορέσουμε να πάρουμε όσα περισσότερα κονδύλια από την Ένωση, να μεταφερθούν σε κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Θα μπορούσαν να τους δώσουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, να μπορούν να ταξιδέψουν, να μπορούν να δημιουργήσουν ξανά, να νιώσουν ότι ξανά μια πίστη στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι η περισσότερη δημοκρατία. Νομίζω ότι από αυτό περισσότερο απειλείται η Ευρώπη, από μια αίσθηση στους πολίτες ότι δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά στα πολιτικά δρόμενα. Ότι δεν είναι οι ίδιοι που αποφασίζουν. Όσες φορές στην καμπάνια μου έχω προσπαθήσει να πείσω τον κόσμο να συμμετέχει, λέει και να συμμετέχω, τι θα αλλάξει. Όχι. Ναι, είναι και η δική τους επιλογή, ναι. Όμως αυτό. Ναι. Πρέπει όμως να κάνουμε την Ευρώπη αξιόπιστη ξανά, να την κάνουμε μια διαδικασία η οποία θα προκαλεί συναισθήματα στον κόσμο. Λέμε πολλές φορές, εγώ για μένα η Ευρώπη είναι ένα πολύ βαθύ συνέστημα, όταν με ρωτάνε τι είναι, αλλά πρέπει αυτό να το νιώσει και ο κόσμος. Και δεν είναι τον αδικό που δεν το νιώθει, γιατί πολλές φορές νομίζεις ότι ψηφίζεις, αλλά η ψήφος σου δεν έχει σημασία. Το νομίζουμε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι έτσι πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα το 8 στις 10 αποφάσεις που παίρνονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να ξέρετε ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί είναι αυτές που καθορίζουν τις ζωές μας. Κύριε Δουλουμπέκη, με το ωραίο έβηχο επίθετο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και σε εσάς. Πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές και οι νέοι υποψήφοι δεν έχουν τον τηλεοπτικό χρόνο που και οι ίδιοι θα περίμεναν, ενώ εσείς το κάνετε και δίνετε αυτό το χρόνο αυτό. Το εκτιμούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς να πούμε καλό απόγευμα λοιπόν σιγά σιγά. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, τι ακολουθεί όμως? Ακολουθεί Give Me A Beat με την αγαπημένη μας Νίκη Μπελαδάκη. Μην το χάσετε. Μας, είναι με τον κύριο Σαμόλη. Το Γρηγόρη Σαμόλη. Γρηγόρη Σαμόλη. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων με την Κρυστάλλη μας. Και το βράδυ στις 9, τέτ α τέτ με τον Νίκο Κοσματάκη, όπου θα έχει καλεσμένους δύο υποψήφιους δήμαρχους, τον Δημήτρη Βρύσαλη και τον Πέτρο Νιωτάκη, και μαζί τους ένας τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Ρωσίτης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Γιάννη Κουράκη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο ραντεβού στις 4. Ακριβώς. Μαζί, κάθε μέρα μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα και μην τα παρατάτε ποτέ.